Θεωρείτε ότι αυτό που ζήσαμε στις Βρυξέλλες απόψε είναι συνέχεια ενός κλίματος αισιοδοξίας ή εδώ γεννά κάποια ερωτηματικά? Δεν περίμενα να ακούσω τίποτα περισσότερο. Να ακούσω, ας πούμε, ότι θα πάρουμε μέτρα σοβαρά. Ότι ο ενοχλητικός παράγοντας είναι η Τουρκία, να το πούνε καθαρά. Πώς να μην δούμε την ημέρα που γινόταν όλες αυτές οι παραβιάσεις, η Μέρκελ αποχαιρετούσε χαριεντιζόμενη τον Ερντογκάν στην Τουρκία. Μας απειλούν ομά πλέον για πόλεμο. Δηλαδή, γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί θα πούμε ίσως παρακάτω ότι δεν είναι και έτοιμοι για πόλεμο. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν φτάσουμε εκεί δεν θα βρούνε στρωμένα κόκκινα χαλιά όπως βρήκανε σε άλλες χώρες, και Συρία και Ιράκ και εκεί στη Λιβύη και παρακάτω που πάει η Αγγόλα που είναι τώρα κτλ. Θα βρει μια δύναμη ισχυρή που βέβαια θα τονιστεί πιο πέρα τι γίνεται πολύ περισσότερο με τους νέους εξοπλισμούς που παίρνουμε. Μοιάζουμε εδώ στο εσωτερικό να βρισκόμαστε σε ένα ροζ συννεφάκι. Έχουμε ανακοινώσει κάποιες συμφωνίες πολύ σημαντικές και θετικές. Έχουμε ανακοινώσει κάποια εξοπλιστικά προγράμματα πολύ σημαντικά και θετικά, αλλά θα αρχίσουν να αποδίδουν στην καλύτερη περίπτωση μετά από 3 χρόνια. Και το πρόβλημα είναι τώρα, είναι αύριο. Δεν περιμένουμε να έρθουν να συμπαραταχθούν στην πρώτη γραμμή ή με τα καράβια μας όταν αντιμετωπίζουμε, όχι το Roots Race, όταν αντιμετωπίζουμε πολεμικά καράβια, πολεμικά πλοία των Τούρκων, ότι θα έρθει να συμπαραταχθεί δίπλα μας ένα πλοίο πολεμικό της Γαλλίας ή της Αμερικής. Αυτό δεν το περιμένουμε. Θα συμβεί ή, να το πω καλύτερα, πιο μαλακά, μπορεί να συμβεί. Και αυτό προσδοκούμε από τη Γαλλική Συμφωνία. Είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον έτσι γράφεται ότι θα έχουμε την αμυντική συνδρομή. Τούτη είναι μεγάλη λέξη. Δεν έχει ξανακουστεί στα χρονικά των εξοπλισμών μας, πουθενά δεν αναγράφτηκε τέτοια ρήτρα. Ρήτρα συνδρομής, αμοιβαία συνδρομής. Η συμφωνία αυτή με την Γαλλία, πέραν από την πρωτοφανή για τη σύγχρονη ιστορία ρήτρα αμυντικής συνδρομής, που έχει μια μεγάλη σημασία, κυρίως τοποθετεί την Ελλάδα ως αυτόνομο και αυτόφωτο παίχτη μέσα στο διεθνές γίγνεσθε. Για πρώτη φορά μας τοποθετεί σε μια γεωπολιτική συνέργεια με μια άλλη σημαντική χώρα επί ίσης όρης. Όχι με σχέση πελατειακή, με σχέση ισοτιμίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό μας ανοίγει τα χέρια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, είναι και συνταγματικό ζήτημα αυτό, να δώσει και μία ίντζα της επικράτειας που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και εδώ έχω στο μυαλό, αν θέλετε, την Αγιαλίδια ζώνη. Μετά είναι οι ομοεθνείς. Είναι ή δεν είναι ο κυπριακός χώρος, όπως όλοι λένε, από τους Άγγλους, τους Τούρκους, όλοι οι άλλοι, ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη, ένας γεωπολιτικός θησαυρός, όπου ζει βεβαίως συντριπτικά πλειοψηφών 82% το 1/10 του ελληνισμού. Αυτό λοιπόν ο θησαυρός, ο γεωπολιτικός, ο εθνικός, ο ανθρωπολογικός, κοντεύει να γίνει άνθρακας μέσα από τις προτάσεις που εμείς ήδη δίνουμε ως θέσεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε σε μια νέα στρατηγική, αλλιώς είπαμε τα πανάκριβα όπλα που πήραμε, αλλά υπερσύγχρονα, που κάνουν τους Τούρκους να φοβούνται, θα είναι χάρτινα εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε ή δεν τα βάλουμε σε σχεδιασμούς πολεμικούς, είτε για αποτροπή, είτε για άμυνα, είτε για επίθεση, εάν δεχθούμε επίθεση, αντεπίθεση δηλαδή, και βέβαια να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής.